Κυρίες και κύριοι, Άλλο ένα, εδώ είμαστε, είναι εδώ, είναι εδώ, αυτό, αυτό που έχετε αγαπήσει, αυτό που έχετε καθιερώσει, αυτό που έχετε αναδείξει και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί ειλικρινά, ξέρετε κάτι, α, η μεγαλύτερη ανταμοιβή η δική μου είναι όλα αυτά τα μηνύματα που δέχομαι καθημερινά, μέσα από τα social media, δηλαδή μέσα από το Instagram Αλέξανδρος Πετρίδης Real και από το του Πετρίδης στο Facebook, που δέχομαι αυτά τα μηνύματα και από ανθρώπου. που Πραγματικά μιλάω πρώτη φορά από όλη την Ελλάδα, ε, από ανθρώπους που ε, μέσα σε δύσκολες συνθήκες έχουμε γίνει καλύτερη παρέα τους, από ανθρώπους που πραγματικά... Ε, μέσα στο, στην τρέλα που ζούνε, μου στέλνουν μήνυμα το βράδυ, στα οποία να ξέρετε απαντάω πάντα εγώ και μόνο εγώ προσωπικά, δεν αφήνω κανένα να διαχειριστεί όσα χιλιάδες άτομα και αν έχω σαν ακόλουθους και, και στο ένα και στο άλλο, να διαχειριστεί τα προσωπικά μου, τους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Ε, ανθρώπους που μέσα στην τρέλα τους, ε, βλέπω ένα μήνυμα που λέει ότι Αλέξανδρε, δεν βγαίνουμε έξω, ε, δεν κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο, σε βλέπουμε και το πρωί, σε βλέπουμε και το βράδυ, σε βλέπουμε και τα απόγευμα, είσαι η παρέα μας. Πες κάτι και για μας, κάνε κάτι και για μας. Ξέρετε κάτι, ό,τι μπορώ καθημερινά εδώ, μέσα από τη δική μας συχνότητα, μέσα από τη δική μας θέση, ό,τι μπορώ καλύτερο να κάνω για εσάς, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνω. Ό,τι μπορώ πραγματικά να αναδείξω και να βοηθήσω, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνω, γιατί το αξίζετε. Άρα μην ντρέπεστε και μην φοβάστε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, να μου στείλετε τη δικιά σας, σε παρένθεση, απέτηση, το δικό σας θέμα, το δικό σας καλεσμένο που θα θέλατε να, να δείτε ή ακόμα και να βγείτε ζωντανά να συνομιλήσετε με την εκπομπή. Να μου στείλετε ότι έλεξα, θέλω ζωντανά να μιλήσω να πω τα δικά μου. Και γι' αυτό η εκπομπή μου πει είναι ανοιχτή για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο για να μιλήσετε και να συνομιλήσουμε και ζωντανά. Γιατί από την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε και συνδέσει με όλη την Ελλάδα τηλεφωνικέ και θα μα λέτε τη δική σα εμπειρία. Θα μα λέτε εκεί πώ είναι τα πράγματα. Γι' αυτό στείλτε μας μήνυμα, στείλτε μου μήνυμα και κάντε κι εσείς τη δική σας γνώμη να ακουστεί πανελλαδικά. Δεν θα πω παγκόσμια, γιατί μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για εσάς. Ε, αφού λοιπόν ξεκίνησα έτσι με όλα αυτά που ήθελα να εκμυστηρευτώ και να μοιραστώ με τους τηλεθεατές μου, ε, ναι, όχι, όχι μη μου πεις, εδώ είμαστε, είπα μη μου πάλι. Αλήθεια, ούτε το έχω καταλάβει. Έλα μωρέ, Στέλιο, μία είναι η εκπομπή, όχου, τι μη μου πείστε εδώ, είμαστε ο Πετρίδης είναι ο ίδιο. Όταν λείψει ο Πετρίδης, οι τίτλοι θα είναι πολύ σημαντικοί. Λοιπόν, τώρα, να πάρω έτσι. αυτό ποτέ δεν... Παιδιά, να σας πω κάτι, και μη με λέτε ντουκι όταν με βλέπετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το... Δε, δε, δε. Δεν μπορώ αυτό τον τίτλο, δηλαδή, και μου λέτε, μα, ντούκι είσαι, τι ντούκι, δηλαδή, τι ντούκι. Ντούκι, δηλαδή, τι είναι αυτό, ρε Παναγιώτη, πώς να πάρω μια στάση. Δηλαδή, δεν το μπορούσα ποτέ αυτό, ε, το έχεις δει. Ναι. Παναγιώτης Καραμάντης εδώ κοντά μας, α, ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ. Α, σε είχα φιλοξενήσει προς το καλοκαίρι και είχαμε ναι. ανανεώσει και για τη νέα σεζόν. Α, προς το καλοκαίρι είχαμε α, φιλοξενήσει... Α, Κλείνοντα προ κορονοϊό, κλείνοντας. τώρα μέσα στον κορονοϊό. Ναι, Οπότε σε χρειαζόμασταν και κλείνοντα να πάρουμε τα πάνω, τα πάνω μα, σε χρειαζόμαστε και τώρα να μην χάσουμε και πάρουμε τα κάτω μα. Ναι. Ε? Χρειάζεται. Λοιπόν, Dukie Club και Παναγιώτη είναι ένα άνθρωπο που και ο ίδιο, όπω θα δούμε και σε πολύ φωτογραφικό υλικό, μέσα από δικέ σου συμμετοχέ με διακρίσει, μέσα από το bodybuilding, την σωματική διάπλαση κτλ., έχει πολλέ επιτυχημένε συμμετοχέ, αλλά και που σαν προπονητή, συμβουλάτορα, manager να το πω, δεν ξέρω πώ θα το πω, άλλων αθλητών, έχει πάρει πάλι διακρίσει και βεβαίω με το δικό σου γυμναστήριο, το Duki Club, που ο κόσμο έχετε για την προσωπική του προπόνηση και για το δικό του σώμα που επιμελήσε εξονυχιστικά και κατηδίαν στην ουσία, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Όχι αυτοί. τώρα την περίοδο του κορονοϊού, οκ, okay, <σχελίδι> αλλά γενικότερα. Δυστυχώ. Ε, ε, πραγματικά αυτό που ξεκίνησα είναι ένα πράγμα που δεν μου βγαίνει ποτέ. Στο γυμναστήριο, όσο φορές να γυμναστούμε μαζί παρέα για να με βοηθήσει σε κάποια συγκεκριμένα έτσι που θέλω σημεία, ε, μου λες Αλέξανδε κάτσε να το δω παιδί μου, κάνε ένα δικεφαλό, κάνε ένα, βγάλε ένα. Τι να βγάλω και να κάνω, δεν μπορώ. Είναι κάτι το οποίο έρχεται σιγά σιγά και πιο πολύ έρχεται στα άτομα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ με το Αγώνες και όλα αυτά τα... Το στήσιμο μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα το στήσιμο, ναι, δε. Αλλά το στήσιμο Είναι το α και το ω Έχω δει να μην στηθούν καλά Και να χάσουν τον αγώνα Ενώ η μισθους Η διάπλασή τους και το κορμί τους Ήτανε ε, πολλά σκαλοπάτια Πιο πάνω Ανότερο. από αυτόν που κέρδισε Αλλά δεν ξέρουν να στείνονται. Δηλαδή άμα δεν ξέρεις να στηθείς, Δεν μπορείς και να αναδειχτείς Η αλήθεια είναι ότι στο αγώνισμα μας ε, που Το οποίο κάνει είναι να πλαστάσει όσο δυνατόν καλύτερα το, το, το σώμα σου. Mm -hmm. Αν δεν το έχει δουλέψει αυτό το πράγμα και αν δεν έχει ε, εντρυπίσει πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι λιγάκι δύσκολο. Πρέπει να μάθει το πώ να περπατά στα φώτα, ποια φώτα σου κάνουν, ποια φώτα δεν σου κάνουν, τι είδου μαύρου να, να χρησιμοποιήσει. Έχετε δηλαδή. κάνει και πολλέ πρόφε, πολλέ ώρε, αυτό που μπορεί κάποιοι άλλοι να λέμε. Μωρέ, εγώ δεν κοιτάζομαι ούτε στον καθρέφτη. Εσά ο καθρέφτη είναι το απαραίτητο στοιχείο για να μάθει πώ θα κάνει αυτό, πώ θα κάνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί αυτό από εδώ και εδώ να, σου, να χάσει έναν αγώνα. Ε, είναι απαραίτητο στατικό για την επιτυχία. Ναι. Ε, Χωρί το κατάλληλο και το σωστό αποζάρισμα, χάνει πάρα πολλού πόντου. Κανένα άνθρωπο, κανένα αθλητή δεν είναι τέλειο. Έχει τα κακά του σημεία και τα καλά του που σημεία. πρέπει να αναδείξει τα κακά Μπράβο. του και, και να... Α... τα, καλά του ναι. και να καμουφλάρει τα κακά του. Έτσι, Οπότε, είναι. αν αυτό δεν ξέρει να το δείξει, εννοείται ότι θα πάρει τα να το Μάλιστα. Και είναι κάτι άσχημο. Ε, Σίγουρα όμω θέλει πολλή προπόνηση και θέλει προπόνηση όλο τον χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και αυτού που λέμε του περίεργου, οι οποίοι κοιτούνται στην Ελλάδα στον καθρέφτη, μπορεί να έχουν σκοπό οι οποίοι το κάνουν. Ένα μέρο, εντάξει, είναι απλώ η ωραιοπάθεια η οποία υπάρχει, αλλά και για του αγωνιστικού είναι σκοπό για να δουν πώ έχουν. Right. Βλέποντα και δικά σου πλάνα, βέβαια θα το καταλάβουμε περισσότερο αυτό. Α, αυτό βέβαια που εγώ πρέπει να τονίσω στους ε, τηλεθεατές μας α, και να πω κάποια πράγματα, ε, ορμόμενος πάντα από αυτό που είπε ο Παναγιώτης, είναι ότι πραγματικά η ιστορία έχει δείξει ότι με το σωστό ποζάρισμα παίρνεις πόντους. Yeah. Δηλαδή αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ε, δείχνει αλλιώς Η που δείχνει. και Στηνή, στο δικό σας άθλημα πάντων. και ο πόντος, κατάλαβε κάνει τη διαφορά. Ναι, ε, βλέπω εδώ δηλαδή, καλά, εδώ τώρα εγώ σε βλέπω και επειδή σε ξέρω και σε βλέπω και κανονικά και σε έχω δει και εκεί πριν τον αγώνα και μετά, είναι σαν δύο μέρε με, βα... με το χρώμα, σαν να γίνεσαι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή ναι. μέχρι την Παρασκευή σε βλέπω normal και ξαφνικά την Κυριακή είσαι έτοιμο να με φας. <laughs> και λέω, Παναγιώτη, τι έπαθες, ηρέμησε, κούλαρε ε, σε εμά είναι αυτό που λένε στου στο, στο στρατιώτε η διαβολή εβδομάδα. Σε εμά είναι όντω η διαβολή η τελευταία εβδομάδα η οποία έχει τι περισσότερε αλλαγέ πάνω σώμα σου. Δηλαδή, ακόμα το πρωί με το απόγευμα, μπορεί να έχει δει διαφορετικά το σώμα σου. Είναι η προετοιμασία η οποία κάνουμε για τον αγώνα. Εννοείται και αυτό πρέπει να το καταλάβουν ιδιαίτερα οι νέοι, ότι αυτό το οποίο βλέπουν πάνω στη σκηνή δεν είναι για να το διατηρήσει όλο το χρόνο. Δεν είναι ούτε Δεν σωσ... καταρχήν. Δεν είναι, και ούτε, και σωστό, είναι σωστό. ούτε σωστό, Ούτε υγιεινό, ούτε τίποτε. Αυτή την προσπάθεια την κάνει καθαρά και μόνο για να ανέβει πάνω και να έχει πιάσει το τέλειο αποτέλεσμα. Το τέλειο αποτέλεσμα δεν σημαίνει ούτε ότι είναι υγιεινό ούτε ότι είναι καλό να το έχουμε όλο τον χρόνο. Mm. Αυτό το λέω για να αποφύγουν παρεξηγήσει, οι οποίε περιμένει κάποιο να δει όλο το χρόνο έναν αθλητή ακριβώ όπω είναι σκηνή. Το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Δεν γίνεται. Ε, και άλλωστε νομίζω ότι αυτοί που προσπαθούν να το, να το καταφέρουν, τελικά είναι αυτοί που γίνονται πολύ χάλια μετά από λίγο καιρό και που δεν θέλουν όχι προπόνηση, ούτε ούτε διατροφή να δούνε. Που πέφτουν όλη μέρα στην πίτσα, στο ναι. χάρμπουκερ και στα πατατάκια. Όχι άλλο κάρβουνο που λέμε. Ναι, το χάλια είναι ένα κομμάτι και αυτό είναι το light κομμάτι. Η, το χειρότερο η, 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 είναι η υγεία. Όμως, ναι. πρα... Γιατί φτάνει σε μια ακραία κατάσταση. Σαφώς. Και αυτά είναι μόνο αγωνιστικά, το τονίζω. Μόνο αγωνιστικά. Ε, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό που λέμε bodybuilding, σωματική διάπλαση. Γυμνάζομαι από το 91. Πιο εντατικά από το 94 που ξεκίνησα να κάνω την πρώτη προετοιμασία για να κατέβω το 97 σε αγώνε τότε junior. Mm -hmm. από έκτοτε, από το 2000, άνοιξα το πρώτο μου γυμναστήριο. Ε, σταμάτησα κάποια χρόνια, 14 χρόνια το οποίο ασχολήθηκα περισσότερο με την προπονητική, αυτό που με διέφερε περισσότερο, γιατί είμαι λάτρης της γυμναστικής. Η σκηνή πάνω είναι ένα αποτέλεσμα. Ε, ασχολήθηκα με αυτό και από το 2014 ξαναξεκίνησα να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή. Ε, εντός Ελλάδας, μόνο σε τεχνικούς αγώνες, αυτό. Για να κάνει αυτό που λέμε, το, το, την αγάπη σου και το κέφι σου. Ναι. Όχι για να αναδείξει κάτι Όχι, ούτε... ή να επιδείξει κάτι. Όχι σε καμία περίπτωση ούτε είχα ποτέ τρέλα να γίνω τόπο αθλητή. Ναι. Ο, ο τόπα αθλητής, βέβαια, εννοεί αυτός που θα πάρει διακρίσει, κτλ. Γιατί ο τόπα ναι. μπορεί να είσαι και τώρα, μπορεί να είμαι και εγώ που δεν παίρνω μέρο. Κατάλαβε τι Ο τόπα ε, ο οποίος κατεβαίνει σε αγώνε και για, για τον να δείξει τον Β' Πατριώτη βγαίνει πρώτο. Καταλαβαίνω. Ναι. Ε, Πόσο όμω έχει βοηθήσει το ότι έχει περάσει από όλα για να μπορείς να μου τα μεταφέρεις και μένα και να μου τα μεταβιβάσεις. Γιατί, ξέρεις, είναι πολύ ώρα να μου λες, Αλέξανδε, μετά τις 10 θα πεινά, θα ζορίζεσαι, θα σηκώνεις το κρεβάτι, θα τρως το μαξιλάρι, δεν θα φας. Αμά δεν το έχεις περάσει, Α, δεν, μπορεί μπορείς πολύ εύκολα να μου πεις πώς θα το αντιμετωπίσω. Σωστά. Εσύ τα έχει περάσει όλα αυτά. Τα έχω περάσει και δεν ξέρω να σου έχω πει ότι έχω κάνει και πάρα πολλά πειράματα πάνω στον εαυτό μου. Ωραία, για να δω το πώ αντιδράει, όπως ότι κάποια εποχή είχα ανέβει πάνω από 150 κιλά. Μάλιστα. Ε, το Τι πι... είδε τότε. Να σου πω ποιο ήταν το, το project το οποίο έκανα. Πήγα με τη λογική ότι αν μου ήρθε ένα παχύσαρκο, ο οποίο δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγεία. Ωραία. Με νούμερα. Οκ, ε, okay, μπορεί να του βγάλει μια διατροφή, να του κάνει μια προπόνηση. Την ψυχολογία του, πώ μπορεί να την καταλάβει, να την κατανοήσει. Πόσο σημαντικό είναι να πιάνει και την ψυχολογία α, του εκάστοτε αθλητή σου και πώ προσπαθεί να πιάσει την ψυχολογία του. Δηλαδή, έχω εγώ σήμερα δεν έχουμε γνωριστεί, δεν με ξέρει, δεν ναι. σε ξέρω. Και σου λέω, ξέρει κάτι, κύριε Παναγιώτη, θέλω εγώ να ξεκινήσω. Εδώ στο Duke Club θέλω να με κάνει φουσκωτό. Θέλω να κατέβω σε αγώνε, γιατί κυρίω οι μικρέ ηλικίε αυτό σου λένε. Ναι. Και θέλω να κάνω μεγάλα μπράτσα. Θέλω να κάνω μεγάλα μπούτια και θέλω να κάνω κι εμεί. Πώ θα με αντιμετωπίσει, πώ θα δει την ψυχολογία μου. Αυτό το βλέπει μέρα με τη μέρα. Δεν θα το βλέπει. Δεν, το, δεν μπορεί να το δει την πρώτη μέρα, εννοείται. Ε, αυτό το οποίο ξεκινάς να του κάνεις είναι να του εξηγήσει του αθλητή ότι πρέπει να είναι στρατιώτη στο φαγητό του, στην προπόνησή του, στην ξεκούρασή του και ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δεν είναι όλα τόσο εύκολα τα πράγματα. Μέσα από αυτή την πορεία και εμένα η δικιά μου λογική είναι ότι τουλάχιστον στην αρχή όταν κάποιο έρθει και μου πει ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά, δηλαδή να κατέβω σε άγωνος και όχι απλώς να έχω ένα ωραίο σώμα για την παραλία, mm -hmm. που είναι πιο εύκολο σε εισαγωγικά πάντα, ε, όταν μου πει κάτι τέτοιο ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά, τον εβάζω στην αρχή σε σκληρέ ε, δίαιτε. Ε, ο λόγο είναι όχι ότι είμαι παρανοϊκό, ο λόγο είναι ότι αν κάποιο θέλει και με εμπιστεύεται, θα το κάνει. Θα έχει τι απορίε του, θα με ρωτήσει γιατί το κάνω, αλλά θα με ακολουθήσει. Σε αυτόν τον αθλητή μπορώ να δώσω το 100%. Σε κάποιον ο οποίο θα γυρίσει και θα μου πει: Α, αυτό που μου δώσε δεν είναι καλό γιατί εγώ διάβασα στο ίντερνετ κάτι άλλο. Α, γιατί ο Αλέξανδρος μου είπε αυτό το πράγμα. Αυτό ο αθλητή δεν μπορεί να προκόψει. Όχι πάνω σε μένα, ναι, σε οποιοδήποτε αθλητή και αν πάει. Ναι. Γιατί δεν θα στηριχτεί σε κάποιον να τον προχωρήσει. Οπότε, στου αθλητέ ξεκινάω κάπω έτσι. Κάπω περίεργα, μεν, ναι, αλλά για να καταλάβω το κατά πόσο με εμπιστεύετε. Για να προχωρήσουμε. Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε περισσότερος, περισσότερο εμεί. Βάζω τον μέσα. Εντάξει, τώρα. Ε, με ε, 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 οι νέοι. Ναι, ε, ναι, οχι, όχι, ε, όχι, οχι, οι ε, τα λάθη που κάνουν οι νέοι, ήθελα να πω. Ε, ερχόμενοι σε ένα γυμναστήριο ή ε, βλέποντα, όταν πα και σε κάποιο φιλικό έτσι, γυμναστήριο για να κάνετε προπόνηση με κάποιου άλλου και βλέπει κάποια παιδιά νέα μόνα του και βλέπει να μπαίνουν στα βάρη, να στέλνουν εκεί Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν που μπορεί να αποβούν και μοιραία για την υγεία του ή για το σώμα του αργότερα, Πρώτον είναι ο ενθουσιασμό. Και επειδή όσο πιο μικροί είμαστε και το νευρικό μα σύστημα και η μυϊκότητά μα και τα οστά μα και οι αθρώσει μα είναι πιο ελαστικά καταπονούνται πολύ περισσότερο. Έχει περάσει μια ιδεολογία, δυστυχώς, τουλάχιστον για τα βάρη, ότι αν θα κάνεις τέσσερις ώρες προπόνηση με βάρη, να γίνει καλύτερο. Ενώ είναι ακριβώ αντίθετο. Είναι μύθο. Είναι μύθο. Όσο πιο λίγο το σώμα ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, μετά από εκεί πέρα απλά κουράζεται. Μπράβο. Για σένα αυτό το σημείο με την εμπειρία σου τη μεγάλη, είναι τα 40 λεπτά, τα 45 βία. 40 με 45 λεπτά βία όταν έχουμε να κάνουμε π.χ. κάποια συγκεκριμένη μικρή, μικρή ομάδα. Αν πάνε στο γυμναστήριο, μία ώρα και 45 λεπτά, 6 με 8 προπόνηση. Πε μου ειλικρινά, αυτό είναι δουλειά, είναι ναι. Κοίτα να δεις. αν κάποιος το διαχωρίσει και πει ότι θα κάνω 30 λεπτά την προπόνηση με βάρη για να έχω το 100% του αποτελέσματος που θέλω και θα κάτσω μετά να ερεμήσω, θα, κα... θα κάνω άλλα 10 λεπτά κοιλιακά, θα κάτσω να ερεμήσω και μετά θα κάνω και μια ώρα αερόβιο και μαζέψει έτσι τις δύο ώρες, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εσύ συμφωνείς ότι πρέπει, ενώ κάνουμε για παράδειγμα πολύ σκληρή προπόνηση, μετά να κάνουμε και μία ώρα αερόβιο. Έρχονται κάποιοι και λένε ότι εγώ όταν κάνω ας πούμε, τα κιλά και πριστώ και νιώθω τις μάζες μου, αν μετά τρέξω μία, τρέξω, το, μία ώρα στο ε, ε, ελληνικό ή στο αερόβιο, νιώθω ότι πάλι άδειασα. Είναι αυτό που νιώθουμε εμεί ναι. οι φουσκωτοί. Οι φουσκωτοί. Εκεί πέρα υπάρχει. Ε, Κοίτανε τι γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι αν κάποιο θέλει να αναπτυχθεί μυϊκά θα πρέπει να κάνει τη γυμναστική με βάρη, να σταματήσει και να κάνει το γεύμα του. Αυτό είναι το σωστό. Γι' αυτό, αυτό, πάντα και εγώ παίρνω μαζί μου, ρε παιδί μου, ένα μουσακά γεμιστά. <laughs> Σωστά. <laughs> αυτό όμω είναι το ιδανικό. Πολλοί άνθρωποι λόγω δουλειά, εργασία, οτιδήποτε άλλε ασχολίε δεν έχουν χρόνο να κάνουν και το αερόβιο. Τότε αναγκαστικά, όχι ότι είναι ιδανικό, mm. αναγκαστικά θα κάνει το αερόβιο του μετά την προπόνηση και όχι πριν την προπόνηση. Ε, Ποιε ηλικίε είναι αυτέ πραγματικά το σώμα α, πλάθεται πολύ καλά και έχει να δώσει και το χτίζει καλά. Μέχρι 25 χρονών μπορεί να κάνει θαύματα, που λέμε. Ναι. Θαύματα. Από εκεί και μετά μπορεί να ξεκινήσει, αλλά δεν μπορεί. Το bodybuilding ιδιαίτερα δεν έχει η ημερομηνία λήξεω. Όχι. Όλοι. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιο που είναι και 70 χρονών. Το θέμα είναι ότι πλέον από εκεί και πέρα είναι άλλα πράγματα τα οποία σε καθυστερούν λίγο. Είναι το ορμολογικό, το οποίο δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Μέχρι τα 25 έχουμε άνοδο. Το ορμολογικό μα σύστημα. Από τα 25 και μετά υπάρχει μια κάθοδο. Άρα γίνονται τα πάντα με μεγαλύτερη διάρκεια, mm -hmm. δηλαδή ένας 20 θα χρειαστεί ένα μήνα να αναπτυχθεί, ένας 30 θα χρειαστεί ένα μήνα και δέκα μέρες. Ναι. Ένας 50 αρισ, λίγο περισσότερο. Εφτά μήνε μήνες και ναι. 20 χρόνια. <laughs> ναι, αυτό είναι. <laughs> Όχι ότι δεν γίνεται βέβαια, λίμον. απλώ. Απλώς καθυστερεί λίγο περισσότερο. Ποια είναι εκείνα τα φαγητά, γιατί ασχολείσαι και με τη διατροφή του Ποιο είναι εκείνο το φαγητό ή θα έλεγα το μενού, το εύκολο και γρήγορο που δεν πρέπει ποτέ να λείπει σε έναν άνθρωπο που αθλείται και κάνει γυμναστήριο και αθλείται και είναι προπονητικός ε, και καλός αθλητής από τη διατροφή του καθημερινά. Είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ένα. Πε μου, ναι. Κοιτάξτε, να είναι. με ένα μενού ωραίο Ωραία. έτσι απλό και καθημερινό. Είναι τα αυγά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε. Αυγά, κοτόπουλο, ψάρι, μοσχάρι. Από θέμα πρωτενη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γαλακτοκομικά. Ανάλογα τι περίοδου. Ε, από εκεί και πέρα πρέπει να καταναλώσουμε και υδατάθρακα για να έχουμε ενέργεια. Το οποίο χρειάζεται το κουάκι, ρύζι, πατάτα. Mm -hmm. Μακαρόνι, γιατί όχι. Ανάλογα την περίοδο. Και τα λιπαρά μα. Καλύτερα, αφού είμαστε στην Ελλάδα, ελαιόλαδο. Ε, με τα λιπαρά θέλει λίγο προσοχή γιατί έχει παρεξηγηθεί λίγο το θέμα. Άσχετα είναι καλά ή κακά λιπαρά, όλα τα λιπαρά παχαίνουν. Mm -hmm. Άλλα είναι ευεργετικά για τον οργανισμό, αλλά δεν είναι τόσο. Αλλά όλα τα λιπαρά, ή καλά ή κακά, παχαίνουν. Αυτό που να μπει καλά στο μυαλό των ανθρώπων, ναι. γιατί μπερδεύεται καμιά φορά. Σου λέει, ας πούμε, ε, θα φάω μερικού ξηρούς καρπού. Που έχει καλά λιπαρά. Εγώ φάω... το μερικού εννοώ <laughs> πάντοτε περίπου γύρω στο 1 τέταρτο. Ναι. Και τουλάχιστον σε ειλικρινή και τουλάχιστον τον Ναι, τρώω Δηλαδή να αυτό τρατώ. που λένε ρε παιδί μου, συγγνώμη, 10 αμύγδαλα. Ε, Μα πω, τώρα έτσι. να σου πω κάτι. Εγώ με τη χούφτα τρώω 25, ε, δηλαδή ναι. δεν μπορώ να φάω 10. Ναι. Ε, τι είναι μεγαλύτερο μαρτύριο για σένα, πού τρώω μια ποσότητα, Να σου πω φάει 10 αμύγδαλα ή να σου πω άστο ρε Αλέξα, δεν μου του φάει καθόλου. Δηλαδή να σε περιορίσω τόσο πολύ στο να μετρά και το παραμικρό ή να σου πω ξέρει κάτι άστομο και μία φορά τη βδομάδα που θα θέλει, σου φάει το τέταρτο να το χρησιμοποιήσει. Ναι, εγώ έτσι κάνω. Μπορεί να βασιχτώ για πολύ καιρό και μετά να το δώσω να καταλάβει. Ναι. Ε, και νομίζω ότι αυτό το που λέμε free day, που μία φορά τη βδομάδα. επιβάλλεται. Ε, επιβάλλεται να το ρίχνει έξω γιατί ο οργανισμό θέλει και τη σαβούρα του, σε παρένθεση. Βεβαίω. Ε, νομίζω ότι βοηθάει και την ψυχολογία. Αλλά βοηθάει και τον οργανισμό γιατί ο οργανισμό δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνο με βραστό κοτόπουλο, με. Ε, πώ το λένε,. μπρόκολο και με καρότο. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλέ αίσθησει και το φαγητό είναι μια αεροτελεστία. Δεν δουλεύει μόνο η αίσθηση του να χορτάσω. Είναι η όσφρηση, το οπτικό, οι γεύσει. Ε, να ανταλλάσσονται γεύσει και τα σχετικά, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει με το βραστό κοτόπουλο, όπω λε. Βέβαια, ε, το ευχάριστο είναι ότι έχουν βγει πάρα πολλά πλέον. Ε, διατροφικά μενού και συμπληρώματα διατροφής ναι. εξού και ο φίλος μας ο Χριστόφορος Σταχυνάκος με την Πάωρη Μήτο που ε, πέρανε ε, δηλαδή πλέον εκτός το ότι έχει τα διατροφικά μενού και έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας άνθρωπος έτοιμα στο σπίτι του με ένα τηλεφώνημα και όλα σε συσκευασίες και όπως θα θες 200 γραμμάρια, 100 γραμμάρια κτλ έχει απίστευτες σάλτσες και, και, συμπληρωματικά ναι. που μπορείς ας πούμε σε ένα απλό φιλέτο κοτόπουλο 200 γραμμάρια να βάλεις ακόμα και σως μπάρμπεκ και σως για ορτιού και σως σε σοκολάτες και τα λοιπά, που όμως τα συστατικά είναι διατροφικά που δεν είναι λιπαρά. Δηλαδή να όμως... δώσεις λίγο γεύση. Έτσι είναι. Όπω ναι. το μαριναρισμένο, το κοτόπουλο. Εσύ μαριναρισμένο παίρνει. εγώ παίρνω σκέτα. Είμαι... Παίρνει σκέτα. Είμαι... Κάνει τι δικέ σου μαρινάδε όμω. Ναι, τελείως τελείω σκέτο δεν μπορεί να το τρώσει κάθε μέρα. Κάποια στιγμή κουράζεσαι. Ε, τελείω σκέτο το ξεκινάω όταν κατεβαίνω σε αγώνε, γιατί ε, το βλέπω λίγο διαφορετικά. Όχι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εμένα μου αρέσει το ταξίδι. Okay. Μου αρέσει δηλαδή, να περάσω από αυτή την ε, πίνα πείνα, εισαγωγικά, από αυτή τη μονοτονία, γιατί μου αρέσει όλη διαδικασία. Είναι δικιά μου τρένα. Ε, το καλό, όπω είπε στι μέρε μα, είναι ότι μπορεί να κάνει μία αυστηρή διατροφή, πολύ γευστική. Και πλέον υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ε, θέλει το γλυκό σου. Πλέον βλέπω ανθρώπου που σηκώνονται το πρωί και φτιάχνουν κάτι pancakes, όλα ναι. με πράγματα διατροφικά και τρώ γλυκό, δηλαδή μια πιατάρα τόσο α πούμε, πρωινό, αλλά όλο είναι μηδέν θερμίδες. Ναι. Α, όλο αυτό ξεκίνησε από του ανθρώπου που αγαπάνε να κάνουν διατροφή. Είναι βασικό και δεν το κάνουν σαν αγκαρία και ψάχνουν Εναλλακτικού τρόπου να μην γεμίσουν με θερμίδε κλπ., αλλά να γίνει και γευστικό. Mm -hmm. Και η αλήθεια είναι ότι όταν θέλει να κάνει και δεν το βλέπει ε, καταναγκαστικά έργα, ε, μπορεί να βρει λύσει. Σαφώ. So, ναι. so. Δηλαδή, είναι αυτό που ακούμε συνέχεια. Έλα, μωρέ, συνέχεια βραστό κοτόπουλο. Και το κοτόπουλο το προτείνει για δύο λόγου. Ένα είναι το οικονομικό, βασικό. Και ένα δεύτερο είναι ότι έχει χιλιάδε εναλλακτικέ να το φτιάξει. Το φτιάξει σουβλάκι το βάλει να το κάνει κοιμά, να το κάνει ρολό, να το κάνει μπιφτέκια, να το κάνεις Μπουκέ, ε, να το κάνει. Ε, να το κάνεις Σε γύρω, σαλάτα. Ό,τι θέλει. Ο άλλο όμω, ο οποίο το βλέπει αγκαρία να κάνει διατροφή, το βλέπει νερόβραστο. Mm -hmm. Μονότονο. Άρα τα ε, Πάντω και η διαδικασία αυτή έχει βοηθεί πάρα πολύ. Ε, πλέον να μαγειρεύει πολύ γρήγορα, mm. εύκολα μενού τα περάκι γρήγορα, όχι junk food και όλα αυτά και να τρώ πάρα πολύ υγιεινά ναι. και γρήγορα. Αυτό δεν είναι μόνο για του ανθρώπου που όμω αθλούνται και όχι, που χρειάζονται, βέβαια. Είναι και για την υγεία μα πολύ καλό να τρώ καλή τροφή και όχι πολλά λιπαρά και όχι πολλά αλάτια και όχι πολλά πολλά γενικότερα συστατικά που μπορεί να σου προκαλούν προβλήματα στην υγεία. Βέβαια, αυτό είναι το βασικό, η υγιεινή διατροφή. Ναι, είναι το Α και το Μ. Ε, τώρα με το κορονοϊό, τι προτείνει που δεν μπορούμε να γυμναστούμε πολύ στα γυμναστήρια, ούτε τα κλειστά, ούτε τα ανοιχτά, ούτε τα ανοιχτόκλειστα. Ε, είμαστε στα σπίτια μας, θα κάνουμε λίγο ψηλοπροπονησούλα, Α, θα ξεγελάσουμε τον εαυτό μας με κανένα που σάψουμε, με κανένα γυλιακό, με κανένα τέτοιο κτλ. που βοηθάει το στήθος των γιών της Πέτρα. Μέχρι εκεί, για ένα μήνα και βλέπουμε, τουλάχιστον για το μήνα που ναι. διανύουμε τελειώνει. Ε, και ελπίζω ωραία. Ε, ελπίζω... Ε, ε, να, δούμε. Ο ε. Θεός. Λοιπόν, ε, τι θα πρότεινε για όλου του φίλου σου, Κάνει και πάρα πολλά μέσα από το α, δικό σου το Facebook. Ναι. Κάνεις Κάνει και ζωντανέ ομιλίε. Ναι. Είναι στάνταρ μέρε ή Είναι... το προετοιμάζει. Είναι συνήθω στάνταρ της... κάθε Τρίτη. Κάνουμε. Κάθε Τρίτη βράδυ στι 10.00. Στις 10.30. 10, 10 και μισή, όπου συνομιλεί και με κόσμο, απαντά σε ερωτήσει, σου λένε προβλήματα, σου λένε εγώ θέλω αυτό. Ναι. Απαντά σε κόσμο κτλ. Ε, Πε μου, τι θα πρότεινε κάποια μικρά. Μικρά μαγικά συστατικά να μην πέσουμε και ψυχολογικά, να μην νομίζουμε ότι αδειάσαμε, να μην νομίζουμε ότι κρεμάσαμε. Στου δικού μα αθλητέ αυτό που του είπα είναι ότι κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε την ξεκούραση. Είναι πολύ σημαντικό, Παναγιώτη. Οι μέρε μα είναι λιγάκι δύσκολε, ο κόσμο είναι λιγάκι περίεργο. Από την άλλη, και όταν τα είχαμε όλα ανοιχτά, κάποιοι κρινιάζανε ότι δεν έχω χρόνο να ξεκουραστώ. Και του λέω, για να σου φτιάξει ψυχολογία, όχι για κάτι άλλο. Ότι τώρα είναι ευκαιρία, ορίστηση. Ότι είναι ευκαιρία να ξεκουραστεί, να ξεκουραστεί σώμα. Ναι, σου. αλλά πάντω πρέπει να πούμε ότι και αυτό που σε πιάνει τρέλα, που κάποιοι θέλουν 7 στα 7 γυμναστήριο, <laughs> συγγνώμη, αλλά έτσι δεν πρίζεσαι και δεν φουσκώνει και δεν έχει αποτέλεσμα. Όχι. Νομίζω ότι τρως από το ίδιο σώμα, δηλαδή, εγώ ναι. έτσι το έχω. Ε, Πίστεψε με, όσε φορέ έχει τύχει από την πολλή δουλειά, να μην πάω Δευτέρα Τρίτη και να πάω Τετάρτη. Ε, κάνω λιγότερη προπόνηση και νιώθω ότι το αποτέλεσμα είναι τριπλό από ό,τι όταν είναι πάω πιο... Δευτέρα-Τρίτη-Τάκρη με Παρασκευή. Είναι πιο γεμάτο το σώμα. Σαφώ. Δηλαδή χρειαζόμαστε και την ξεκούραση. Βέβαια και τη χρειαζόμαστε. Η ανάρρωση και η ξεκούραση είναι εκεί πέρα που το σώμα θα αποδώσει το 100%. Η προπόνηση είναι το ένασμα, είναι το τσίγκλισμα το οποίο του κάνουμε για να του δώσουμε την όθηση προ το σημείο το οποίο θέλουμε. Άλλο να παχύνει, άλλο να δυνατήσει, οτιδήποτε. Μάλιστα. Στην ξεκούραση γίνεται η όλη δουλειά και στο καλό φαγητό. Μάλιστα. Ε, Dookie Club, λοιπόν, ε, όπου μπορούν να βρουν τα πάντα. Duki Team. Duki Team. Duki Team. Καλά, και το Duki Club, Duki Team, δεν είναι. Λοιπόν, <laughs> ο χώρος σου αυτός για μετά κορονοϊού βέβαια βρίσκεται στο κερατσίνι. Στο κερατσίνι. Ε, και βέβαια μέσα από το δικό σου facebook που το έχεις. Στα λατινικά ή στα, ε, στα λατινικά ή στα ελληνικά. Ναι, ναι. όπως όπω και να το πατήσω, θα το βρούμε. Ναι. Κάθε είναι τρίτη μέρα δίνει και πολλέ συμβουλέ. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μόνο να μα είπε έτσι και μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι σημαντικά. Ε, εσείς, από του προνομιούχου, βέβαια, που ε, εννοώ ότι ε, ε, έχει είσαι κατασταλαγμένος ότι και τώρα που είναι δύσκολη η περίπτωση θα συνεχίσω το θέμα που θα κάνω. Απλά και για βοήθεια όμω είσαι πάντοτε ανοιχτό στο να σου πει κάποιο και να τον βοηθήσει, έστω και με αυτό που λέμε τηλεεπικοινωνία, να δει okay. το σώμα του, να βοηθήσει, να πει: Μ' αρέσει που πάντοτε και κόσμο που μπορεί να μην έχετε στον Τουκί αλλά που, που όμω αγαπάει πολύ τον Παναγιώτη και την πορεία του, μπαίνει και μιλάει μαζί σου και σου λέει Παναγιώτη, εγώ είμαι από την καρδίτσα, δεν είμαι κοντά, αλλά ρε φίλε, θέλω λίγο στα δικέφαλα. Έχω δει δηλαδή ομιλίε που mm. λέει την άποψή σου και αυτό είναι πολύ αγα... αγαπητό από τον κόσμο και γι' αυτό σε στηρίζει. Σε ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ που και πάλι είσαι εδώ κοντά μου Εγώ και παρόλε τι δύσκολε συνθήκε. Τώρα ξανακαμοφλαρίζεσαι. Ναι. Ε, Βάζει μάσκε, βγάδια αυτά και μπορεί <laughs> να γυρίσει στον χώρο σου. Εγώ, λοιπόν, μονίκο. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, εμεί τώρα έτσι ξεκινήσαμε λίγο γυμναστηριακά. Πάω, αλλάζω. Τι να κάνω τώρα που η Βίκη, ετοιμάζω κάτι πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο γιατί πρέπει να σας δείξω και χριστουγεννιάτικα πράγματα και επιστρέφω γιατί δεν έχω τελειώσει παιδιά. Πόσα <laughs> θέματα έχω σήμερα. Κόσμο για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κοιμωλίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κόσμο Του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί του χρόνου παραγωγή αλλά και παράδοση, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητα. Αποτελείται από ανθρώπου με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικέ λύσει κατάλληλα προσαρμοσμένε στι ανάγκε του εκάστοτε πελάτη προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξοπιπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Αυτό είναι που κάνουμε έτσι να... Για να φάμε. Ναι. Τα σπάσω όμως. Ναι, ωραία. Εγώ θέλω να... Μα αρέσει πάρα πολύ η Καλά, να σου πω κάτι. Τι μου φέγανε μόνο τα chopsticks και δεν μου φέγανε λίγο σούσι. Τα άφαγα στον δρόμο. Τα άφαγε. Δεν μπορούσε να κρατηθεί. Ήρθα από μακριά. Ήρθες από μακριά και στον δρόμο τσιμπολογούσε. Τι κάνει, Βίκυ μου. Τι σπάω chopsticks. Κα... Τι κάνετε, Καλά, τι να κάνουμε Πώς είστε? εδώ. Ετοιμαζόμαστε για τι γιορτέ. Επέλεξα και τα δέντρα μα που θα τα στολίσουμε. Τα επέλεξα μόνο όλα. Παρακαλώ, σου τα επέλεξε. Ε, ε, ναι. Δεν στα έχω δείξει ακόμα εσένα. Αλήθεια? Ναι, ναι. <laughs> 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 θα θέλανε πολύ, αλλά Η είναι χρήση? δύσκολο. Ah, okay. ah, 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 ah. Αχ, <laughs> Ναι, μου αρέσει πολύ στην γυναίκα εμένα αυτό. Κοίτα, για να δουλέψουμε τώρα. Ναι. Πάρα Η άλλη πολύ χρήση ωραίο. του. Του βάζει και κάτι μπροστά εκεί πέρα, ένα στρασάκι, το βάφει. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα Η πολύ. Ωραίο. Ναι, βγήκε πολύ. Η μία ωραίο. χρήση του. Ναι. Λοιπόν, Λοιπόν, Πάμε. σήμερα καταρχήν να πω ότι συνεχίζουμε το, από το «Ειδέες και, και Λύσεις» γενιάτικο. τις εορταστικές μας ιδέες και Λύσεις» Πολύ ωραία πράγματα για τα Χριστούγεννα εν ώψη και των γιορτών που έρχονται. Έτσι. Πλάκα, 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 πλάκα. Φτάνουμε στι γιορτέ. Απίστευτο είναι. Ε, δεν μπορώ να το πιστέψω, Βίκη. Ε, όλοι πάτε για σούσι. Ε, σε όλου του ανθρώπου ότι αρέσει το σούσι ή το κινέζικο. Ε, όλοι οι ανθρώποι θα πάτε ένα βατραχοπόδαρο. Όχι. Ε, Τρόπο του λέγει μωρέ, εντάξει. Βάτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω Σολομώσεις. ότι ένα σολομό, ένα κάτι, μια γαρίδα. Μια λοιπόν, γαρίδα. ένα αβοκάντο. Αβοκάντο, avoc... μην το κάνεις. Oh, αβοκάντο, θα το μην κάνω. το κάνεις, σου λέω. αλλά όμως, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές μετά αυτά τα πάτε για να τα πετάξετε. Έτσι δεν είναι. Εγώ τα μαζεύω. Ε, η Βίκη τα μαζεύει, περνάει από όλα τα σουσάδικα το βράδυ. Και με έχουν μάθει, όχι, με έχουν μάθει. Με μια μάθη... τσάντα, σαν μια τρελή εκεί του χωριού <laughs> από τα τραπέζια. Με... Φάγατε. έχουν, συγγνώμη, με έχουν μάθει που πηγαίνω εκεί με πελατάκι εκεί, ναι. Εγώ τρελαίνομαι με τώρα για Κινέζικο ναι. και Σούση και Σουηδία. Και ιστορίες. στα τα ναι. Σου φέρνω και δυο. Εγώ, επειδή στην πρώτη αυτή δεν το χρησιμοποίησα, χρησιμοποίησα το πυρούνι, το είχα άθικτο και παίρνω και του στρατού και με είδη κοπέλτσα. Πάμε συχνά. Θα σα δώσω κι άλλα. Λέω. Ε. ο άνθρωπο ναι. μου, λοιπόν, ναι. Να μα δώσετε. Και, κι 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 δώσε. αν μπορείτε, κι αν μπορείτε, δώστε μα και άλλο ένα. Ε, <laughs> <laughs> Σούση εξάγει σπίτι. αυτό εννοείται. Τέλο πάντων. Λοιπόν, αγαπούλα μου, τι σα έχω έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Το κάναμε και Από κοκαλάκι. Το βλέπετε, mm -hmm. αλλά. Τι. Τι έκανε εδώ ο καλλιτέχνη. Τι ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό σε μικρό θα το ήθελα και σε δέντρο στολισμένο. Εννοείται. Έχω κάνει διάφορα μεγέθη. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην πόρτα, στον τοίχο, στην εξώπορτα. Θα ήθελα όμω. Δηλαδή, άκου να σου πω. Ένα δέντρο. Ε, στο πράσινό του, στο, 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 κλασικό του. Με όλο το λίδια τέτοια, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από πολύ μικρά, να είναι θεματικό. Όλο με σπάγκο. Δεν θα σας άρεσε πολύ. Πάρα πολύ. Ε, και τα φωτάκια... Θα φύγουν τα χέρια. Ναι, Όλο με σπάγκο, ειδικά στο δέντρο μου. Ναι, ναι. ναι. Δεν... Όχι. Όχι. Λοιπόν, πάμε να σήμερα να δείξουμε πολύ ωραία. Λοιπόν. λοιπόν. αυτό επίσης είναι μια ιδέα για να το κρεμάσει ένα μεγάλο ραβδί. ραβδί μεγάλο ξύλο. Mm -hmm. Γιατί μπορεί να το φτιάξει να κόψει ξυλά και αν είσαι στην εξοχή, από δεντράκι. Και να το κάνει εσύ που δεν τρώτε σούση και κινέζικο και 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 και. Και, και να κάνει ένα τρίπτυχο, ένα δίπτυχο και να το βάλει στην πόρτα σου. Τι Κοίταξε... ωραίο που oh, 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 oh. είναι. Κάτσε βρε μικρούλι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία πράγματα. Κοιτάξτε τι εδώ ωραίο τι ωραίο. Που είναι. Mm? Και του βάζει και την πλέξη και φωτάκι αν θέλει. Αυτό το Πολλά θέλω για την, να είσοδό κάνεις. Θέλω. Chopsticks και mm -hmm. σπάγκο. Τίποτα Σιλικόνι ή κόλλα και ξεκινάμε να φτιάξουμε το αστέρι μας. Πάμε. Το βλέπετε τι ωραίο. Εγώ έχω βάλει και αντικειμενάκια ξύλινα που είχα. Mm -hmm. Τα έτσι λίγο τα στόλισα. Ωραίο. Okay. Λοιπόν, τα βάζουμε στην άκρη εδώ να τα βλέπετε. Και ξεκινάμε να φτιάξουμε το αστέρι. Εδώ το ένα σημείο είναι μυτερό για να τρώμε και το άλλο για να το πιάνουμε. Οπότε θα πάρω το ένα μυτερό και το ένα... Θα το βλέπω και στο κοντινό για να το καταλαβαίνει. Θα βάλω το τη σιλικόνη μου. Mm -hmm. <laughs> Ταξι σου άρμο. Ναι. Για να βλέπω εγώ. τη λεπτομέρεια. Ναι, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Να με πας για λέιζερ. Mm -hmm. Ναι. Λοιπόν. Γιατί να το. Μη φοβάσαι, θα ξεκολλήσει η σιλικόνη για να κολλήσουμε πάνω. Στο mm -hmm. κύριο Γιώργου του. Υπέροχο αυτό έπιπλο. Mm -hmm. Ωραία. Τέλειο. Είπαμε. Μύτη, το ένα, η μία άκρη πλακέ, η άλλη. Πάμε. Νάτι. Τι ωραίο. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Φαίνεται, ρε Μα δίκη. τι ωραίο. Πόσο απλό είναι, ρε παιδί μου, όμως. Μπορείς να κάνεις τα πάντα από το τίποτα αυτό που λέμε σε όλες τις εκπομπές. Τα πάντα. Τι, τι, το σκυλί μου. Το τηλέφωνα μου τα δεν τηλέφωνα σου δεν σταματάνε. Ποτέ η αλήθεια είναι. Ναι. Και δεν ξέρω τι γίνεται, ένα λεπτό καλά. να πω ότι είμαστε στο Είμαστε στο live, best. τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε όλη την ώρα. Κάτι μου κάνει τον πιστόλι. Τι. Μου κάνει τα δικά του τώρα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τέλειο. Βάζουμε εδώ. Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Τέλειο. Τώρα χωρίς πλάκα. Καλέ τι πλάκα, γιατί δεν κάνουμε πλάκες. Καλά πλάκες κάνουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι... Κοίταξε, θα κολλήσουμε και αυτό εδώ. Πώ βλέπετε. Δεν σα ενδιαφέρει πράγματα. που σηκώνεται Όχι. γιατί θα το καθίσουμε. Ναι, εννοείται. με το, με το σπαγγούλι Με το σπαγκούλι μα. Λοιπόν, εγώ το σπάγκο ξέρετε ότι είναι ένα υλικό που λατρεύω. Θα βάλω και εδώ για να σταθεί καλά. <σοπό> Μην καεί εσύ, πρόσεχε. Εγώ είμαι συνηθισμένη. Βλέπει. <σοπό> ε, Εκεί δεν χρειάζονται βγει για Λεπιάζεται. μένα. Χρειάζεται λίγο. Αλλά δεν βλέπω να βγάζει. Δεν ξέρω τι. Όλοι μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά έχει σκοτώσει πολλού. Η αλήθεια λοιπόν, είναι ότι έχω πιστολιάσει πολλά μακλιά. Ναι, Να το. Λοιπόν, Μπράβο. τώρα, αφού στεγνώσει, να το, το βλέπετε. Δεν χρειάζεται mm -hmm. να είναι το ίδιο. Το βλέπεις, θες να μ' αγγίζεις, δεν μπορείς. Ναι. Αυτό έτσι. είναι Ιδια ειναι ακριβώ το ίδιο. Η ίδια τεχνική. Απλά ναι. έχει ντυθεί με το σπάγκο. Ωραίο. Τώρα όμως, εγώ έχω πάρει το λευκό το σπάγκο εδώ. Mm -hmm. Είναι αυτό εδώ λεγόμενος, λεγόμενο. Θε να κάνουμε και με το πιο χοντρό. Εγώ λέω τώρα να δούμε πώ θα συμπεριφερθεί και ο σκούρο. Ο πάγκο. Ναι. Ο, ο, σχοι... ο Αυτό είναι ο πασμάτινο. Και αυτό. Σ' αρέσει. Ε, σαν σετάρισμα. Really. Oh yeah. Εντάξει. Κάτσε να το. Θα διαλέξουμε ξεκινάμε. μία πίσω πλευρά. Mm -hmm. Και θα αρχίσουμε να πλέκουμε μόνο που αυτό δεν περνάει. Πρέπει να μου βγάλει πολύ. Ωραία. Oh yeah. Πάρα πολύ. Βγάλε μου, βγάλε μου, βγάλε μου. Βγάλε <laughs> Και μετά θα το, θα το, ξανακόψε και θα το ξανασυμπληρώσουμε. Δεν oh yeah. θα κάνετε κομπάκι. <laughs> ναι, γιατί αλλιώ θα πρέπει να σου βγάζω από εδώ και να πηγαίνει στον τέταρτο για να το περνά και να κατεβαίνει. <laughs> ναι, 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 ναι. Τώρα εδώ έγινε. Ειδέ. <laughs> Τι. Περίμενε. Θα το ξαναπάμε. Έγινε πατάτα. <laughs> έγινε πατάτα, <laughs> αλλά <laughs> δεν μα νοιάζει γιατί αυτό είναι στο χειροποίητο. Όλα να Ό,τι θέλεις. Δεν μας πειράζει τίποτα όλα διορθώνονται και όλα ομορφαίνουν. Λοιπόν, κοίτα. Μπορείτε σε διαστήματα mm -hmm. να, βάζετε, <χει> να βάζετε και λίγο σιλικόνη. Μάλιστα. Για να καθίσει ο σπαγκούλη. Πολύ, ένα τσάκ, δεν χρειάζεται πολύ. Κολλάει αμέσω, το βλέπετε. Τέλειο. Να το. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται. Το πατάς. Όχι. Ναι. <laughs> hey, λοιπόν, man's. πάμε τώρα. Τι λίγο, τι λίγο, αυτή η δουλειά θα κάνετε. Ναι. Πάμε απέναντι. Τι λίγο, τι λίγο, τι λίγο, το πατάς. Πάλι Άλλη το πατάς. Πάλι το πατάς. Μάλιστα. Έχω επίτηδε, δύο πόδια, Βίκυ μου. Επίτηδες μου το κάνει, ρε παιδί μου. Κάτσε να τα βάλουμε σε όλα, να πάρει το σχήμα και να δέσει, αυτό που λέω εγώ, στο σκελετό. Και μετά τον τίνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, Καταλαβές. Κάτσε Θα βάλουμε και λίγο σιλικόνη όπου αντιμετωπίζετε προβληματάκι το ότι γλιστράει, λίγο σιλικόνη και συνεχίζετε. Τέλειο. Έχουμε κοινό εδώ, έτσι. <Κι> Μελίτο. Ναι, ναι, Μελίτο μου ήρθαν, ναι, ναι. Με λίτο. Είναι τα παιδιά που θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Βλέπει κοινό εδώ, σου λέει τι γίνεται. Λοιπόν, και εδώ που θέλω να το σταματήσω, θα διαλέξετε μία πλευρά πίσω, μία την κανονική του μπροστά που θα την ομορφύνουμε, θα τη στολίσουμε, θα, 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 θα. Το δέννο προς το παρόν εδώ, mm -hmm. το βλέπετε. Ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Ξέρεις. Mm -hmm. Θα κόψουμε κι άλλο. Και θα συνεχίσουμε. Μπράβο. Ωραία. Αμολα καλούμε. Αμολα, αμολα. Αμ αετό, 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 Ένα, αετό, αετό. Παίρνουμε τόσο τώρα. Ωραία. Ξανακάνουμε το ίδιο. Ωστόσο, να σε βγάζω και κάποια έτσι. Βγάζε με, βγάζε Φωτογραφία. Να με, βγάζε με. Τύπου... Αλήθεια. Ε, τίπου, ρε, παιδί μου τώρα live. Άντε, ναι. Να ενημερώνουμε και το κοινό. Έχουμε πάρα πολύ κοινό και live. Το καταλαβαίνει. Ε, βέβαια. Όλα το καταλαβαίνω. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και. Πάμε. Τσακ, τσακ. Βάζουμε λίγο σιλικόνη, αρχίζει και γλιστράει. Θα σταθεροποιηθεί, μην το φοβάστε. Κρατήστε λίγο. Εκεί έχει κολλήσει ήδη, το βλέπετε δίνουμε, δίνουμε, γυρίζουμε, γυρίζουμε. Δεν χρειάζεται να είναι, δεν μπλέκουμε, δεν χρειάζεται να είναι ομοιόμορφο το σκηνή. Το σκηνή θέλουμε να κάνει περίεργα σχήματα. Να καλύψει στην ουσία εν μέρη τα chopsticks. Τι θέλουμε, Αλέξανδρε? Να καλύψουμε εν μέρη τα chopsticks. Να το με παρακολουθείς. Με παρακολουθείς. Βεβαίως. Εντάξει. Απλά σε βγάζω και πολύ ωραία... Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, σιλικονίτσα, σιλικονίτσα. Θα σε βάλω να κάνει τώρα ένα, ε. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, Απλά τι ώρα, δηλαδή στα Χριστούγεννα του 21 ή του 28. Παιδιά είναι το 21, ε. Το πιστεύει. Δεν το πιστεύω. Είχα. Πότε είχαμε το 1821 και πότε έχουμε το 2021. <laughs> Γιάννη, Καμία σχέση Γιάννη, ε. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια. Και χωρίς ήρωες πια. πόπο Πότε μιλούσαμε το 21 για την Μπουμπουλίνα Άξι και σήμε. πότε το 21, το 1821 και πότε μιλάμε το 2021 Άξι. για την Τάπα. Ε? Και είσαι ακόμα ο Και είμαι ακόμα ο ίδιος. Ναι, ο ο Γιάννης μου ε, είναι. Είμαι. Και όχι είμαι μόνο ο ίδιος, έχω και τραγούδι. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Ματάρα, Δεν πάει και με το δισμό μου. Και αυτό, αυτό το, το καλοκαίρι, καλοκαίρι. Λιωμένο, λιωμένο παγωτό, παγωτό και λέω που σου μείνε στο χέρι. Τι σε μείνε. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τη έμεινε, του έμεινε. Του έμεινε. Σέμεινε. Έμεινε. Δεν ξέρω. Okay. Αυτά δε, που λέμε τώρα δεν είναι για κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι ναι, ναι, Απλά ό,τι μα έρθει. Η τρέλα τη Ναι, δηλαδή όχι Και ότι εμείς είναι. Δεν κατρελής. έχουμε συγκεκριμένο θέμα. Δεν καταλάβει. Απλά έχουμε συγκεκριμένο άνθρωπο. Για τον ίδιο άνθρωπο. Α, ναι. Α, για τον ίδιο είδες, άνθρωπο είδες. μιλάμε. Είναι μαζί και τραγουδάνε. Έμπνευση. Ναι, ναι. Που και που θυμόμαστε και βάζουμε λίγο σιλικόνη να σταθεροποιούμε το σπαγκάκι μα. Πάρα μας. πολύ ωραίο είναι. Δεν πολύ Πιστεύω ωραίο. ότι μέχρι να το κάνει όλο θα έχω πετάξει. Έχω, πάμε, πάμε. Έχω πετάξει. Α, λοιπόν, μαζί δίκη θέλει να λε εσύ μία λέξη. Και, ε, και εγώ να, να συνεχίζω με αυτό σε μία άλλη εκπομπή όμω. Ναι, Γιατί αν το κάνουμε και σε αυτή δεν θα, θα, θα τρίτο το θέμα. Θα του ζαλίσουμε. Λοιπόν. Θα του ζαλίσουμε όμω. Ναι. Δεν ξέρω. Έλα, να βγάζω εγώ. εσύ. Έλα, Γιάννη, γιατί δεν μα βλέπω σου. σήμερα. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα περιμένουμε να αλλάξω, να ξαναμπω και δεν θα έρθω ποτέ. Ποτέ. Ποτέ όμω. Μα ποτέ. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα τα φτιάχνει το 20 για να τα έχει το 22. Ξέρει τι είναι η δημιουργία, τι να σου κάνω. Επώ δεν ξέρω. Δεν είναι απλό. Και εγώ, παιδί τη δημιουργία. Έτσι ακριβώ. Καλά, εντάξει, παιδί, εμεί θα δείξουμε και την ε, ε, τη βασική ιδέα, όπω λέμε. Στην περίπτωση που δεν προλαβαίνω, θα την ολοκληρώσουμε. Πάντα. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. <laughs> λοιπόν, <laughs> το βλέπετε. Μετά θα κόψω τις σουρίτσες. Το είδαμε. Το είδατε. Για να ξεκινήσουμε. <laughs> να ξεκινήσουμε. <laughs> δεν μπορώ. <laughs> <laughs> δεν μπορώ. Λοιπόν. Ούτε... Μα δεν με βοηθάς όμως. Τι θες Βίκη μου να σου κάνω. Τι Ωραία. Έλα φέρω εγώ. Να δεις. Έλα. Ένα, Έλα. Περίμενε. Όχι, όχι, μου κουνιάσε λίγο. Θα σου πει, είδε είδε, Γι' αυτό θέλω να δείξω στον κόσμο. Πιο, 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 πιο σφιχτά. Ανέβαινε, ανέβαινε. Εντάξει, <laughs> Αυτό τώρα είναι... Ένα, ένα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να πω κάτι. Αυτό τώρα τι είναι για τους τηλεθεατές μου. Τύπου ότι είμαι άσχετος. Τύπου, τύπου ότι δεν μπορώ εγώ να δέσω το σπάγκο. Θε να μέρα. σε δέσω τώρα σε ένα λεπτό. Άστο θα σε πάω. Θα, θα σε δέσω. Θα σε, σε πάω δέσω. εγώ σε έναν άλλο σπάγκο. Α, Α, είναι ναι. πιο εύκολο Αυτό ναι. Έτσι. Ναι, να με πά πας στο ναι. μικρολίμανο. μικρό <laughs> λίμανο. Εκεί τουλάχιστον να δεις τι ωραίους με έτσι, 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 Και περνάμε καταπληκτικά. Ναι, 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 ναι. Πού το ξέρεις εσύ ότι πάω στο σπάγκο στο μικρολίμανο. λίμανο. Ξέρεις κάτι. Γιατί περνάω καταπληκτικά Παρασκευή, Σαββατό και Κυριακή από το μεσημέρι. Θα μου πει τώρα πια όλο μεσημέρο απόγευμα είναι. Πάει την το... Νύχτα. Το νύχτα. Αλλά δεν πειράζει. Σπουδάζει ah. πολύ ωραία και με, μεσημέρο απόγευμα. Κόψε πάγκο να μου είσαι έτοιμο. Έλα, σπάγκο. Αμόλα, καλούμπα, κούλα. Έχει ήδη πάρει μορφή το αστεράκι. Το μας. βλέπουμε. Το βλέπετε. Mm -hmm. Τέλεια. Τραβάμε πιο κάτω να εφαρμόσουμε το σπάγκο να τραβηχτεί. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Τι ναι, ναι, ναι. Δέντρο, θα γίνω κορυφή. Α φτιάξω και δέντρο, Μέχρι να σπάγλους, τελειώσει αυτό, εγώ θα έχω γίνει ο κορμό του δέντρου. Α, σήμερα. Τι είναι μωρέ, τι είναι εύκολο. Πρέπει να σε βάζω εσένα να το κάνει. Ναι. Ή να το έχουμε. Δηλαδή, εννοώ να, να έχουμε ξεκινήσει. Mm -hmm. κατάλαβες από το μάξι που ε, Να φτιάχνουμε. Ναι, να φτιάχνει κιόλα. Ναι. Τι δεν έχει έναν οδηγό να σε φέρνει και εσύ να φτιάχνει. Τι είσαι? ε, είσαι. Λείπει aboard. Α. να κάνουμε. Έτσι να αυτά. Τον ζητάνε κι αλλού. Δεν γίνεται. Τώρα εγώ που έχω δέσει. Εδώ. Από αυτή την πλευρά. Ωραία. Δεν εγώ είναι. έχω δέσει κάτω στον πυρέα πάντως. Ε, το, το είχα πότερο. πρώτα στο φλίσβο και το πήγα στο... Το πήγες εκεί το κάτω ενημερώθηκα. Το πήγα τώρα, ενημερώθηκα. <χει> Μάλιστα. <χει> Σας ακούσαμε καλεμικάντε μην κάνετε έτσι. Όλα τα ακούμε. Λίγο ακόμα θέλει. Το Χωρίς. βλέπετε. Έλα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Θα το κάνει ο Αλέξανδρος το υπόλοιπο. <χι> Όχι, δεν θα το κάνω εγώ. Εγώ θα βλέπω. Έλα. Έλα Μίκη, μου ξεκίνα. Δεν αγάπη. Α, τώρα έγινε αγάπη. Για τηλεοπτικού χρόνου και μόνο. Ναι, Καλά, βέβαια δε δείχνουμε την ιδέα τώρα. Δεν το κάνει όλο σπίτι του. Θα το κάνει Ας με πιο κάνει ηρεμία. Με Εμεί απλά δείχνουμε εντάξει. Και αυτό για να το ολοκληρώσει πρέπει να ζωγραφίσουμε και αυτό να βάλουμε φιωγκάκι. Έχει δουλειά, δεν είναι. Αλλά δείχνουμε την ιδέα. Γιατί κάποιο άλλο μπορεί να θέλει να βάλει ε, άλλα στο πάνω. Μπορεί να θέλει να θέλει να βάλει να κάνετε μπαλίτσα αυτό μικρή. Μπορεί να, θέλει πιο γκάκι. Αυτό που θέλω να πω είναι βέβαια ότι θέλετε να βάλει καμπανίτσε, ό,τι θέλετε. Ε, είναι ότι το σπαγκό μπορεί και να τον βάψει. Εντάξει. Για να δώσουμε χρώμα. Ναι. Τέλειο γι αυτό. Βάθετε. Με τα υπέρ. <laughs> τα, τα χρωματάκια μα. Ε, τα... ε, all times. Μπορείτε να βάψετε το αστεράκι σα, το δεντράκι σας. Να άλλη εκπομπή να κάνουμε ένα δεντράκι, αλλά με τη γυρλάντα τη Χριστουγεννιάτικη. Τέλεια. Ε, για να μην Απλά... έχουμε πάλι σπάγκο. Γίνεται και με σπάγκο. Αυτό σε τρίγωνο. Φανταστείτε Ωραία. αυτό σε τρίγωνο. Τελειώνουμε, Τέλειο. τελειώνουμε. Γκρίνια, τελειώνουμε. Δεν είναι πολύ δεν γρυνιάζω, ωραίο. Δεν χρειάζομαι, παιδάκι μου. Α, εντάξει. Εγώ ω κοινοθέτη. Ω κοινοθέτη, μου δεν Ότι πρέπει να αλλάξω όλα και να επανέλθω, μου λέει. Δεν γκρινιάζει. Ε, το πολύ πολύ, αν δεν τελειώσω, παιδιά. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι εννοεί. Ε, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Τελειώσαμε. έχει κάνει πρόβλημα. Τελειώσαμε. Ναι, μόνο, Πλάκα κάνω. Ναι, μα δεν μα ναι. ενδιαφέρει καλέ αυτό. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή που πρέπει να καλύψουμε το θέμα μα και να βγει σωστό. Εμεί δεν κάνουμε. Δεν ξεπετάμε τα πράγματα να τα βγάζουμε όπω όπω. Ούτε έχουμε εδώ πέρα συνεργάτε γλάστρε. Δηλαδή πιο πολύ. Πιο Κάτι πολύ για κάκτη. είναι παρά για γλάστρα. <laughs> λοιπόν, λοιπόν κόβουμε. Τι ακρούλε. Ένα. Αυτό είναι που σου είπα πριν. Ναι. Κόβω να βοηθήσω. Μπράβο. Κάνε δύο. Κάτι για να, γιατί με τη σιλικόνη δεν ξέρω τι γίνεται. Το πατάω και βγαίνει. Κόβω. Κάτι μου έπαθε τον πιστόλι μου. Θα βάλω το άλλο στην άλλη. Ωραία. Μέχρι να ξεχνάω. να το χειριάξω. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν. Και εδώ πρέπει να κόψω. Να το. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα Τώρα. για το πώ θα φτιάξουμε. Ναι. Uh, βέβαια, εσείς μπορείτε να βάλετε και λίγο πιο πολύ, να το φτιάξετε πιο πυκνό, πιο αραιό. Αυτό είναι θέμα και του κάθε ενός, έτσι δεν είναι. Θέλει ε, να το γεμίσει. Μπράβο. Να το γεμίσει. Τέλεια. Λοιπόν, θα δείξουμε και... Θα δείξουμε τώρα... Νοητά, αυτό δεν μου το έκοψε. Να Ωραία. το Ωραία. Δεν πειράζει, θα το δούνε, Βίκυ μου. Εντάξει, αφού είπαμε την ιδέα, δείχνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Βγάζετε τις τι σιλικόνες ό,τι. Ναι, Βίκι μου, ναι, ναι, Βίκι μου, τα βγάζω. Κράτα λίγο, κράτα το λίγο. Να βρω εγώ κάτι και να το στολίσω. το βρει. Λέμε τώρα. Ναι. Θέλετε να βάλετε λουλουδάκι. Βάλετε λουλουδάκι. Μ' αρέσει. αρέσει. Θέλετε στυλιά, να βάλετε το κανελίτσε και ένα πιο έτσι λουλουδάκι. Έχω εδώ διάφορα. Βάλετε δύο κανελίτσε και το λουλουδάκι. Και αυτό μου αρέσει. Ε? Άρα μπορούμε να κάνουμε πολλά Α, τέτοια και μέσα εγώ να παίξουμε με διάφορα, διάφορα στολίδια. Τα στολίδια που έχω βάλει εδώ, αυτά είναι ξύλινα βέβαια, είναι χειροποίητα εδώ. Να τα δείξουμε όλα μαζί για να καταλάβουν. Αυτό είναι με λευκό σπάγκο, ε, υφασμάτινο. Τα βλέπουν έτσι όλα σειρά. Κοιτάξτε τι ωραίε συνθέσει μπορείτε πάρα να κάνετε ωραία. με chopsticks. Δεν έχετε chopsticks. Κόφτε από τα δεντράκια. Πάρτε ένα κοφτάκι και κόφτε ίδια μεγέθη ό,τι μέγεθο θέλετε. Μίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικό. Με ένα άστρο σας αφήνω με τη Βίκυ αλλά, 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 αλλάζω, αλλάζω και επιστρέφω. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Επιπλά αγορά νικαίας. για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα τηλέφωνο 210-92-11-100 και www.epiplagoranikeas.gr Επιπλαγορά κάνε κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Και όμως, τώρα για το τελευταίο μέρος, την παραδίδω αυτή την πολυθρόνα. Την παραδίδω και τη δίδω και <laughs> το άλλο δεν το λέω, ε, στην αγαπημένη Άντα Λεούση, που θα μας κλείσει με τα ζώδια της εβδομάδας, διότι μη φανταστείτε ότι επειδή είναι Δευτέρα ότι εγώ θα φύγω, σας έ, ξεκίνησα με γυμναστική, σας έδειξα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ωραία στιγμιάτικα πράγματα, να αλλάξει διάθεση με ωραίους τρόπους, να φτιάξουμε ωραία πράγματα για το σπίτι μας, χειροποίητα κτλ. Μην νομίζω όμως φίλε τηλεθεατή ότι εγώ τώρα πούμε, θα φύγω και ότι δεν θα έχω και τα ζώδια της εβδομάδας, Αύριο, που είναι μια νέα μέρα, αλλά αυτή είναι μια νέα εβδομάδα που θα σα πω τι θα γίνει να προσέξετε, ή τι δεν πρέπει να προσέξετε, ή τι πρέπει να περάσετε, τι να προσπεράσετε. Θα είμαι και πάλι κοντά σα. Εγώ θα είμαι εδώ με άλλου συνεργάτε, άλλα θέματα, άλλου καλεσμένου και πολύ ωραίε γενικότερα προτάσει. Γιατί οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι. Αλλά εμεί είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε στου δύσκολου καιρού να είμαστε αυτή η ιδιαίτερη νότα που σα κρατάει στην τροφιά. Σα αγαπώ πολύ. Άντε και το τελευταίο μέρο. Από μένα, φιλιά πολλά. Γεια σα. Γεια σα, φίλοι και φίλε μου. Και αυτή την εβδομάδα με την αστρολογία μα, κάθε Δευτέρα πως το έχουμε. Ε, η καθημερινότητά μας αρχίζει λίγο να αλλάζει, καθώς η Αφροδίτη περνάει στο Σκορπιό στις 20 του μήνους. Κρυμμένα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια, ενώ το πάθος θα κυριαρχήσει στις συναισθηματικές σας σχέσεις, μειώνοντας τις αναστολές. Θα υπάρχουν ερωτικοί πειρασμοί, οπότε φανείτε εγκρατείς και μην κάνετε κάτι που αργότερα ίσως να μετανιώσετε. Πιο ευνοημένα για αυτή την εβδομάδα μας είναι τα ζώδια του νερού, καρκίνη, σκορπιή και ηχθείς, όπως και της γης, τάβρη, παρθένη και εγώκερη. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζωδιάκια μας. Τα κρυάρια για αυτή την εβδομάδα, δείτε μόνο τις αλήθειες. Μην ασχολείστε τόσο με την εξωτερική σας εικόνα, ειδικά αν το κάνετε μόνο για τις εντυπώσεις. Οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σας κυριεύουν και οι εμφολίες. Ίσως αποκαλυφθούν από μόνα τους μυστικά που δεν τολμούσατε να πείτε, αλλά θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτών που θέλετε να πετύχετε. Ταύροι. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Διαθέτετε το χρόνο σας. Ε, συγγνώμη, το χρόνο σας, αλλά και τον εαυτό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε μην περιορίζεστε αργότερα. Σεβαστείτε τις ευθύνε τις υποχρεώσεις αλλά και τους κανονισμούς και αφήστε τη δημιουργικότητα και την ευεξία που νιώθετε να προσελκύσει καινούριου συνεργάτες. Δίδυμοι, γίνετε εσείς ο οδηγός της ζωής σας. Ο βαθύς συναισθηματισμός αρκετές φορές υποσκάπτει την αυτοποίθησή σας. Δείτε τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά αλλά και πιο πρακτικά. Μπορείτε να πάρετε μία γεύση του τι σημαίνει να είσαστε εκδηλωτικοί και με λιγότερες άμυνες. Καρκίνη. Μη γυρίζετε στο παρελθόν. Η τακτική που έχετε να πισωγυρίζετε, εκτός του ότι χαλάει τις προδιαγραφές που έχετε για επιτυχία, λειτουργεί αρνητικά αλλά και στην ψυχολογία σας. Κάντε συντονισμένους χειρισμούς παντού. Μέχρι να συνδυάσετε τις εσωτερικές με τις εξωτερικές σας αλλαγές, θα υπάρχουν διακυμάνσεις στη διάθεσή σας λιοντάρια. Αφήστε τη λογική να γίνει ο οδηγό σα. Παρόλο που δεν θα λείψουν οι μεγάλε εναλλαγέ στι προτιμήσει σα, θα πετύχετε στην κατάστρωση των, των σχεδίων, σα και την ομαλή εξέλιξη των οικονομικών σα. Μόνο ο ξεκάθαρο προσανατολισμό θα σα οδηγήσει σε σωστέ αποφάσει. Παρθένη. Μείνετε ψύχρεμοι και συγκεντρωμένοι. Θα πρέπει να μην χάνετε εύκολα τον αυτοέλεγχό σας, μια και οι παράγοντε που επηρεάζουν τη ζωή σα είναι ιδιαίτερα ρευστοί. Μη σα κυριεύει το άγχο γιατί μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο οικονομικά αλλά και σημαντικά. Ζυγή. Μη μοιράζεστε σε ανούσια πράγματα. Μετριάστε τη βιασύνη, την αυστηρότητα και μη ζητάτε τόσα πολλά στον έρωτα. Επιδιώξτε να επιτύχετε αλλαγέ που θα οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα όσο αφορά τι προσωπικέ σα σχέσει. Η έλλειψη στόχων θα σας απορροφήσει ενέργεια και η ψυχική κούραση θα είναι αναπόφευκτη. Σκορπιή. Δεχτείτε τη βοήθεια φίλων. Αφού γραστείτε τις παρορμήσεις ή τις εσωτερικές σας φωνές, καθώς μπορεί να σας δώσουν λύσεις, ακόμα και σε πιο δύσκολα θέματα ή καταστάσεις. Η ανταπόκριση των άλλων θα είναι για εσάς μια πραγματικότητα που θα σας κάνει λιγότερο επιφυλακτικούς. Τοξότες κρατήστε σταθερή συμπεριφορά. Φιλτράρετε τις πληροφορίες που σας έρχονται, γιατί κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες. Η εγρήγορση θα σας βοηθήσει στο να αναμορ... αναμορφώσετε λίγο τη ζωή σας και αν δεν μάθετε να είσαστε κρατήσει στις δικές σας ανάγκες, δεν γίνεται να το επιβάλλετε στους άλλους. Εγώ καιρή. Ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή. Οι ενδοσκοπήσεις είναι απαραίτητες, αλλά μην το παρακάνετε. Το χαμόγελο και η τρυφερότητα θα είναι τα καλύτερα όπλα σας. Κάντε λεπτούς χειρισμούς. Ενώ συνήθως αργείτε να πάρετε πρωτοβουλίες, θα έχετε εντονότερη ώθηση για να κάνετε πράγματα που σας εκφράζουν. Ιδραχώοι, ακολουθήστε νέα σχέδια. Αν και δεν θα λείψει κάποια πίεση προκειμένου να κλείσετε οριστικά θέματα του παρελθόντος, οι προοπτικές θα είναι πολλές, αρκεί να είσαστε δυνατοί και πιο διπλωματικοί. Αφήστε στην άκρη αυτά που σας βαραίνουν, ψυχικά, και ακολουθήστε αυτά που σας γεμίζουν. Και πάμε και στα ψαράκια μας. μη μένετε στο παρελθόν. Οι επιρροές που θα δεχτείτε θα είναι ευνοϊκές, γι' αυτό αποκολουθείτε από καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις τωρινές σας ανάγκες. Προχωρήστε σε αλλαγές αλλά και σε όλες τους τομείς. Κάποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν όπω είναι, οπότε αφήστε στην άκρη τη διαπραγματεύσεις και προχωρήστε μπροστά. Αυτά φίλοι και φίλες για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.